αναχώρηση για έναν κόσμο που οι ισχυροί δεσμοί έχουν αξία και αναγνωρίζονται. Ξέρεις, Δέσποινα, οι εταιρείες συνηθίζουν να βραβεύουν και να αναγνωρίζουν τους ανθρώπους που έχουν πολύ ωραία αποτελέσματα και πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Αλλά εμείς εδώ είμαστε λίγο διαφορετικοί. Το είχαμε στο μυαλό μας πολύ καιρό. Θα γίνει παράδοση, θα το κάνουμε κάθε χρόνο. Θέλουμε με μεγάλη αγάπη και πολύ μεγάλη χαρά να αναγνωρίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολλά χρόνια κοντά μας. Που είναι κοντά μια 10, 15, 20 μέχρι και 25 χρόνια σήμερα από την ομάδα των αρχηγών οργάνωσης που διατηρούν ακόμα τον τίτλο πάνω από 20%. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να τους πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ που μας έχουν εμπιστευτεί, που είναι κοντά σε αυτή την εταιρεία και που έχουν δέσει την ζωή τους σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό την τελευταία δεκαετία και άνω μαζί μας. Είναι υπέροχο κίνητρο η αναγνώριση. Υπέροχο κίνητρο, σε κάνει πιο δυνατό και να το θες πιο πολύ. Ωραία. Θα ζητήσω από τα παιδιά να μου κλείσουν τα φώτα, να μου βάλουν την ωραία τη μουσική. Θα ζητήσω από τις κυρίες που κάθονται πολύ ωραία στην άκρη του διαδρόμου, αν μπορούν να σηκωθούν, γιατί θα περνάει κόσμος. Και Δέσποινα, θες να μας λες εσύ ποιος θα ανεβαίνει μαζί μας? Βεβαίως. Ξεκινάω λοιπόν. Κώστας Κούτιας και Μαρία Δελιγιάννη, team leaders. Να έρθουν να πάρουν το βραβείο τους, Βάγοι. Είστε εδώ κοντά μας, τέλεια. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Τι σημαίνει αυτό το βραβείο για εσάς? Αυτό το βραβείο είναι μία αναγνώριση, ένα ταξίδι υπέροχο, εμπειρίες, στιγμές, αναμνήσεις. Μία αναγνώριση την οποία δεν την παίρνουμε από την πρωινή μας δουλειά. Είμαι 20 χρόνια φέτος υπάλληλος. Δεν έχω πάρει τέτοια αναγνώριση. Και εδώ μας δίνονται απλόχερα τα πάντα. Αν ο κόσμος εκεί έξω καταλάβαινε τι είναι η ΕΛΕΡ, δεν θα χωρούσαμε σε αίθουσες. Πολύ ωραίο αυτό που λέτε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Όχι, να πείτε κι εσείς μια κουβέντα, δεν σας το παίρνω. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ σε όλους χρόνια πολλά. Καλή χρονιά. Εύχομαι πραγματικά ένα ευτυχισμένο 2023. Αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι τα 10 τελευταία χρόνια η ΕΛΕΡ ήταν για μας η σανίδα σωτηρίας για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε όλα αυτά που έχουμε όλοι ζήσει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τους σπονσορές μου, τον κύριο Στάθη Καντεράκη και την κυρία Γιαννουλάκη, γιατί χωρίς αυτούς τους ανθρώπους εγώ δεν θα ήμουν εδώ. Και βάλτε εδώ και λόγω ιδιοσυγκρασίες. Στην πορεία όμως γνώρισα εξαιρετικούς ανθρώπους όπως τον κύριο Μπελίτσιο Δημήτρη που πραγματικά τον παρακολουθώ, τον κύριο Βάγκη Μπαμπούση, τον οποίον είναι έμπνευση γιατί έχουν περάσει κι άλλοι από την εταιρεία. Και θέλω να κλείσω λέγοντας ότι σκεφτείτε ότι η ΕΛΕΡ δεν είναι μία εταιρεία. Μην τη δείτε σαν εταιρεία, να τη δείτε ως ζωή. Ζήστε με την ΕΛΕΡ. Κάντε έναν αναγραμματισμό στο ΕΛΕΡ και γράψτε RL, Real Life. Α, φοβερό. Πολύ ωραία σκέψη αυτή. Πολύ.